έχει αλλάξει δημοσιότητα. Δεν έχω ούτε δημοσιότητα ούτε τίποτα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύω, κάνω τη δουλειά μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Βγάζεις μέσα από τη μουσική, δηλαδή ξεσπάς πάνω όταν τραγουδάς. Είναι φορές και φορές. Αλλάζει αυτό το πράγμα. Είναι ανάλογα με το πώς μπορεί να νιώθεις επάνω στη σκηνή. Ναι, είναι survivor, τον είδα. Στο είχε πει πιο πριν ότι θα πάει. Όχι, δεν είχαμε μιλήσει, αλλά είχα μάθει ότι θα πήγαινε και ξέρεις, όταν έχεις μια τέτοια ευκαιρία να πας και να κάνεις κάτι τόσο ωραίο και να σε δει και τόσο κόσμος, θα ήταν κρίμα να μην το κάνει οπότε. Χάρηκα τόσο πολύ που το έκανε, γιατί όλοι ήταν πόσο καλό παιδί είναι και έχει πολλά ακόμα να δώσει, νομίζω. Πού εξελίχθηκε όμως. Οπότε έχει εξελιχθεί, ναι, οπότε έχει εξελιχθεί. Πάντως και χαίρομαι που τον βλέπω, είναι πολύ καλά. Εσύ δεν πήγαινες ποτέ. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα γιατί δεν έχω έτσι τόσο χρόνο για να πάω και να αφιερώσω αυτό. Αλλά χαίρομαι έτσι που το βλέπει και τόσο κόσμο, είναι πολύ ωραίο. Δέχτηκε πρόταση. Είχα δεχτεί, αλλά ξέρεις, λόγω του ότι κάνουμε μουσική, ετοιμάζαμε το δίσκο, είχαμε τα βίντεο κλιπ να πάμε, είχαμε tour στο εξωτερικό, δεν μπορούσα να το κάνω. Μάλιστα. Θα μ' άρεσε να το δω στο Survivor τον Σταν. Καθόλου, επειδή αν τον ξέρει όλα προσωπικά, καθόλου. Όχι, θα μ' άρεσε. Είναι μοναχικό τύπο, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου κοινωνικό, δεν του αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Τι εννοείς, έχει αγοραφοβία. Δεν ξέρω αν έχει αγοραφοβία, αλλά ξέρω ότι δεν του αρέσει να είναι με κόσμο. Δηλαδή... Από πότε τραγουδάει στα μαγαζιά και περνάει και τόσο κόσμο. Δεν έχει να κάνει, είναι δουλειά. Είναι δουλειά. Δεν το βλέπει. Είναι αυλία το Survivor, ξέρει, 10 άνθρωποι. Αχ, ναι. Όχι, δεν είναι τον κόσμο. Είσαι όμω που είσαι με κάμερα μπροστά. Δηλαδή, ακόμα και με τη Μαρία τον είδε, είναι μαζεμένο με τι κάμερε. Γενικά ο Σταν δεν είναι η καλύτερη του. Η καλύτερη του να μπαίνει στο σπίτι να γράφει μουσική. Δεν είναι παιδί μα. Θεωρώ ότι το ξέρει καλύτερα από σένα. Έλα, πέστε τώρα την αλήθεια, σας πήρα και εσάς τηλέφωνο. Όχι, σας σας πήρα και εσένα, έλα, πες την αλήθεια. Εσύ θα τους τρέλανες όλους και θα φεύγαν όλοι μόλις θα μέρες στο νησί. Πάντως γράφει ωραία τραγούδια. Γιάννη, σου ξεδάκια φούλο Σταν. Ο Μπόσο δεν έχει εξελιχθεί που λέει ο Μπό έχει εξελιχθεί. Έχει εξελιχθεί στο δυνατό. Στα κιλά. Έχει χάσει κιλά και στα παιχνίδια. Σαν άνθρωπος, ξέρω εγώ. Στα παιχνίδια. Δεν κλείνει τη μύτη τώρα. Κλείνει τώρα ρουφούν μόνο. Στα παιχνίδια τον είδες θες τι έγινε χάλια. Σταμάτα ρε μόνο λίγο. Εγώ δεν έχω τον Μπό. Γιατί, παιδιά πείτε μου λίγο, τσίπησε σκορπιός τον... Το σπαλιάρα. Ναι, το σπαλιάρα. Τον τσίπησε χθες σκορπιός. Ναι. Πονάει ένα σκορπιό, όχι σπαλιάρα. Έλεγε ένα σπαλιάρα. Όλα καλά. Μια χαρά, φώναξε τον γιατρό του, βάλε εκεί πέρα κάτι αληθές και τα λοιπά. Μια χαρά. Δεν πήγε η αδελφή Τερέζα να του βάλει το ιόδιο. Πού ξέρω εγώ από μαύρου σκορπιού, παιδί μου. Όλα δεν ξέρει. Από άλλου σκορπιού ξέρει. Το κατάλαβα, πρεπουλάκι, που δεν το έχω. Το είπα, καλά κάνει και το λέει, δεν ξέρω πού να πάω εγώ τώρα.